τη αυτή ημέρα Κυριακή της Αποκραίω, της Δευτέρας και Αδεκάστου Παρουσίας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μνίαν ποιούμεθα. Ουδε μία ευαγγελική δογματική υπόθεση, ουδέ πλέον καθαρά, ουδέ πλέον φοβερά της υποθέσεως του σήμερον αναγνωσθέντος Ευαγγελίου. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού έρχεται πάλιν εις την γην, ούχος πρώτον αφανής και άδοξος, αλλά με τα πολλής δόξης και της θεϊκής μεγαλοπρεπίας και λαμπρότητος. Έρχεται δε, ούχι να σώσει τον κόσμον ως πρώτερον, αλλά ή να κρίνει πάντα στους απαιώνος ανθρώπους, ζώντας και νεκρούς, ανταπό δίδωση δε, εις μεν τους τα καλά πράξαντας, βασιλείαν, εις δε τους τα κακά ποιήσαντας, κόλασιν. Επίσης δε, και η βασιλεία και η κόλασις, εστίν αιώνιος και ατελεύτητος. Ταύτην την διδασκαλίαν, με τα πάσης αφηνίας και καθαρότητος, διδάσκει το σημερινόν Ευαγγέλιον. Εξ αυτής δε, συνίσταται το άρθρον της πίστεως, το εν το Αγίο Συμβόλο, περιεχόμενον και υποπάντων των Αγίων Ορθοδόξων Χριστιανών, πιστευόμενων και ομολογούμενων, ήτητο και πάλιν ερχόμενων, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ουκέστε τέλος. Άραγε δε ο φοβερός και δικαιότατος κριτής, εν εκείνη τη ημέρα, μόνον τα περί ελεημοσύνης εξετάζει, ή και εις μεν τους ελεήμονας δίδωση την βασιλείαν την αιώνιον, εις δε τους ανελεήμονας την κόλασιν την ατελεύτητον. Εάν ούτως έχει, ο φόβος σου και αίσθητος σου τον μέγας, διότι έκαστος εύκολα γίνεται ελεήμον και σώζεται. Ακούσατε όμως πρώτον την ερμηνείαν των σήμερων αναγνωστέντων ευαγγελικών λόγων και έπειτα ακούετε και την λύση της προκειμένης απορίας. Είπεν ο Κύριος, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Ού και φανέρωσεν εις ημάς ο Θεάνθρωπος, ουδέ εις ποιον μέρος της γης ελεύσεται, ουδέ που στήσει το θρόνον της δόξης, ενώ καθίσας κρίνει τον κόσμον. Τινές δε ακούοντες τον προφήτην Ιωήλ, λέγοντα, και συνάξω πάντα τα έθνη, και κατατάξω αυτά εις την κοιλάδαν Ιωσαφάτ, και διακριθήσω με προς αυτούς και υπέρ του λαού μου, εξεγυρέστοσαν, αναβανέτωσαν πάντα τα έθνη στην κοιλάδα Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιό που του διακρίνε πάντα τα έθνη κυκλώθεν. Υπόν ότι ο τόπος, ενώ κατά βάς ο Κύριος, στήσει το θρόνον της δόξης και της φοβεράς αυτού κρίσεως, εστίν η κοιλάς του Ιωσαφάτ, ή της εστίν αυτός ο χήμαρος ή η φάραξ των κέδρων. Εις τούτο δε ευκόλως έκαστος πείθεται, εάν αναγνώσει τα προφητικά λόγια του τρίτου κεφαλαίου του Ιωήλ και νοήσει την εναιαυτής αλληγορίαν. Εφανέρωσε δε ο Θεάνθρωπος την δόξαν, μεθύς πάλιν έρχεται, ή να μην νομίσομεν ότι και η δευτέρα αυτού παρουσία εστί ταπεινή και αγνώριμος, καθώς και η πρώτη. Εις την πρώτη μεν εφάνει βρέφος εσπαργανωμένων, εν φάτνη των αλόγων κείμενων. Εις δε την δευτέραν οφθήσεται Θεαός, πανυπερένδοξος, επί θρόνου κρίσεως καθήμενος. Την δόξαν και την λαμπρότητα της δευτέρας αυτού παρουσίας περιγράφει πλατύτερον ο Άγιος Προφήτης Δανιήλ, μέγαν φόβον εν στάζον εις την καρδίαν παντός πιστού ανθρώπου. Εθεώρουν λέγει, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, και παλαιός ημερών εκάθητο και το ένδυμα αυτού λευκών, ως ηχιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού, ως ιέριον καθαρών, ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, η τροχή αυτού πύρη φλέγων, ποταμός πυρός σύλκεν έμπροσθεν αυτού. Χίλια χιλιάδες σε λειτουργούν αυτό, και μύρι εμυριάδες παριστήκησαν αυτό, κριτήριον εκάθισε και βίβλοι νεόχθησαν. Και συναχθήσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφορεί αυτούς επαλλήλων, ως περοπημήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ ευωνήμων. Πάντα τα έθνη, πάντες οι απαιώνος άνθρωποι, οι γεγεννημένοι από Αδάμ, έως της ώρας εκείνης, συναθριστέντες παρασταθήσονται ενώπιον του φοβερού βήματος, του δικαίου κριτού, περιμένοντες την δικαίαν αυτού απόφαση. Τούτο αυτό εκήρυται και ο Θεηγόρος Απόστολος, λέγον, «Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήνε διέμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προσά έπραξεν είτε αγαθών
είτε κακών. Τότε δε χωρίζει ο κριτής τους δικαίους από των αμαρτωλών, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα, δια το πράον του ήθους και ήμερον. Εις δε τα δεξιά, τους δε αμαρτωλούς ούσε κάλεσεν αρήφια, δια το άγριον και άτακτον, εις τα αριστερά αυτού μέρη. Έπειτα επιφέρει και την απόφασιν κηρύττων και των λόγων της αυτού αποφάσεως. Τότε ρίο βασιλεύς της δεξιών αυτού. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν, από καταβολής κόσμου. Επίνας αγάρ και εδώ κατέμυφα γιν. Εδίψισα και εποτίσατέ με. Ξένος ήμιν και συνηγάγετέ με. Γυμνός και περιεβάλετέ με. Ισθένισα και επεσκέψαστέ με. Εν φυλακή ήμιν και ήλθετε πρός μου. Και η ονομασία των δικαίων χαροποιός και ένδοξος, ευλογημένη, λέγονται από Θεού και Πατρός του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο δε λόγος κληρονομήσατε, θαυμάσιος εστί και πανέντιμος, ως σημαίνον τη συγγένειαν και οικειότητα του Θεού μετά των δικαίων. Ουκ είπε λάβετε, διότι και η ξένη λαμβάνουση κατά λόγον δωρεάς, αλλά κληρονομήσετε, διότι οι συγγενείς και οικοί κληρονομούσι των συγγενών τα αγαθά. Αλλά και ο λόγος ούτως, την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, πολλήν εμφανίζει την αγαθότητα και μεγαλοπρέπειαν, καθότι δείκνησιν ου μόνον την άμετρον του Θεού φιλανθρωπίαν, αλλά και την τιμήν και μεγαλειότητα του ανθρώπου. Διότι αυτή η από της πρώτης κτήσεως κόσμου ετοιμασία της βασιλείας δια των άνθρωπων, τι άλλο σημαίνει ημί την βασιλικήν του ανθρώπου αξίαν, και το υπερέχον πάντων των άλλων επιγείων κτισμάτων, έλθετε λέγει προς τους δικαίους ο κριτής, ο επιθρόνου δόξης καθεζόμενος, κληρονομήσατε την βασιλείαν ή της ετοιμάστη δι' ημάς απαρχής κόσμου. Ταύτην δε την απόφασιν περί των δικαίων εκφωνήσας προστήθηση και το διότι αύτην απόφασιν υπέρ αυτών επίησε. Διότι λέγει και εθρέψατε με πεινώντα και εποτίσατε με διψώντα και ξένον εφιλοξενήσατε με και ενδύσατε με γυμνών και ασθενή με επεσκέψαστε και εν τη φυλακή όντα ήλθετε πρός με. Σημείωσον δε ότι ταύτα τα έξι είδη της φιλανθρωπίας και του ελέους ου μόνον υλικός, αλλά και πνευματικός ενεργούς είναι οι δίκαιοι, διαλόγου ευεργετούνται στα στον ανθρώπων ψυχάς, διότι και δια της ηθικής διδασκαλίας, τρέφουσι τας ψυχάς των εν το λοιμό όντων, ούχι άρτου, αλλά του ακούιν των λόγων του Θεού. Και δια της δογματικής κατηχήσεως, ποτίζουσι τους διψώντας τη ζωή στα ρήματα, και το είδωρ το ζών το σωτήριον, και δια του κηρύγματος της πίστεως, συνάγουσιν εις την Εκκλησία του Θεού τους ξένους και απολυτριωμένους. Και έτσι λοιπόν τους γυμνούς ενδύουν με αγαθών ημάτιων της εφροσύνης και των χιτώνα του σωτηρίου και τα καλά έργα δια συμβουλής αυτών τους στερεώνουν εις την πίστη. Τι δε προς ταύτα αποκρίνονται προς τον κριτήν οι δίκαιοι? Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προσέ, και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Της ταπεινοφροσύνης η αρετή διαμένει και μεταθάνατον ανεξάλληπτος,
όθεν οι δίκαιοι, καθώς έκρυπτον τας αρετάς αυτών από των ανθρώπων, ούτω και ενώπιον του Θεού ταπεινούμενοι, ου στέργου συνυπήν ότι ήσαν ελεήμονες. Καν δε γίγνωσκον ότι εις τους φτωχούς ευεργεσία προς τον Θεόν αναφέρεται, υποπαρετούμενοι όμως λέγουσιν. Ουδέποτε, ουδέ θρέψαμεν, ουδέ ποτίσαμεν, ουδέ άλλην την άπεριποίησιν ενδείξιμεν προς ο έτον βασιλέα της δόξης και Κύριον. Οικονομικός δε ο Θεάνθρωπος έθηκεν εις το στόμα των δικαίων ταύτα της ταπεινοφροσύνης τα λόγια, είναι αδια της αποκρίσεως μάθομεν ότι ο πτωχός παρίστησε το θείον αυτού πρόσωπον. Ή τι δε ποιήσομεν εις των πτωχών, τούτο ποιούμεν εις αυτών των Χριστών. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Άκουε δε μετά πόσης εμφάσεως επιβεβαιεί τούτο. Αμήν λέγω ημίν, ως πράγμα βέβαιον και αναμφίβονον λέγω εις ημάς, ότι όσον επιείσατε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ τούτο επιείσατε. Και αδελφούς μεν εκάλεσε τους φτωχούς, επειδή τα παιδεία και κοινώνικε σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν. Ω περεστήν, επειδή εγένετο άνθρωπος, και την των ανθρώπων φύσιν υγείασε, και δια τούτο, ούκ εμπεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγω, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου. Ελαχίστους δε, είτε δια το αυτελές της σωματικής αυτών καταστάσεως, είτε δια το ταπεινόν του φρονήματος και πολιτεύματος, καθότι και αυτός εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τα αυτά μεν απεφάσισεν ο Κύριος και είπε περί των δικαίων, ακούσομεν δε τι αποφασίζει και κατά των αμαρτωλών. Τότε ερήκε της εξεβονίμων πορεύεστε απ' εμού, η κατηραμένη στο πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνας αγάρ και ούκα δε κατέμι φαγήν, εδίψισα και ούκε ποτίσατέ με, ξένος ήμιν και ού συνηγάγετέ με, γυμνός και ού περιεβάλετέ με, ασθενής και εν φυλακή και ούκε πεσκέψαστέ με. Τρεις τιμωρίας δηλοποιεί η του Θεού απόφασης κατά των αμαρτωλών. Χωρισμόν Θεού, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Πείρα τελεύθητον, εις το πύρ το αιώνιον, συγκατοίκησιν μετά των πονηρών δαιμόνων, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Εισί δε και ετρείς το σού τον αφόρητη, κατά το βάρος βασανιστικέ, κατά την οξύτητα, παρατεταμένε κατά των καιρών, φοβερέ κατά αυτό το όναμα, κατηραμένη, ώστε ουδέ νους δύναται να νοήσει, ουδέ γλώσσα ανθρώπου περιγράψε αυτά ως πρέπει. Βλέπε δε πως ο φιλανθρωπότατος Θεός βασιλείαν ετοίμασε εις τους ανθρώπους από καταβολής κόσμου, ουχή δε κόλασιν και τιμωρίαν, κόλασιν δε ετοίμασεν δια τους δαίμονας. Πορεύεστε, είπεν, εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Όταν δε οι άνθρωποι, άσπλαχνοι γενόμενοι ως περιδαίμονες, διουδενός τρόπου ελεούσι τους πτωχούς, τότε και αυτοί καταδικάζονται μετά την ασπλαχνίαν εις τους δαίμονας, εις το πύρ το αιώνιον. Δια τούτο λέγει ο δικαιότατος κριτής προς τους ανελεήμονας, καταδικάζω ημάς, διότι επίνασα και ούκα εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ούκε ποτίσατέ με, ξένος ήμιν και ού συνηγάγετέ με, ασθενής και εν φυλακή και ούκε πεσκέψεστέ με. Τι δε προς τα αυτά αποκρίνονται οι πανάθλοι αμαρτωλοί? Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ού διεικονισέ με ένση? Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, αμήν λέγω ημίν, εφόσον ούκε ποιήσατε εν ή τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμή επιείσατε.
Επειδή οι άπιστοι προβαλλόντος εκρίθησαν άξιοι κολάσεως δια την απιστίαν αυτών, κατά δε ο μη πιστεύων ήδη κέκριτε ότι μη πεπίστευχεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Δια τούτο οι ασεβείς εν τη ημέρα εκείνη ανίστανται, ούχι να κριθώσιν, αλλά είναι καταδικαστός. Δια τούτο λέγει ο προφήτης, ούκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίς. Ούτι ούν οι προς τον κριτήν αποκρινόμενοι, παράνομοι μεν εισή και αμαρτωλοί, ουχή δε άπιστοι, αλλά πιστοί. Τις δε εστίν εκείνος ο πιστός, ώστις ουδέποτε ήκουσε τα λόγια του σημερινού Ευαγγελίου, τις των πιστών αγνοεί, ότι ο πτωχός παρίστησε το πρόσωπον του Ιησού Χριστού και ότι ώστις ελεεί των πτωχών, ελεεί αυτών των Χριστών. Ουδείς, η απόκριση σούν των αμαρτωλών εστί πρόφαση ψευδής και δόλιος, εις εκείνο δε το φοβερότατον και αλάνθαστον κριτήριον, ουδε μία ενισχύν έχει το ψεύδος και ο δόλος. Όθεν μένει άπρακτος ή των αμαρτωλών πρόφασης, τελείται δε του Θεού δικαία απόφασης. Και απελεύσονται ούτε στην κόλαση αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωήν την αιώνιον. Το απελεύσονται ούτε, ήτι η αμαρτωλή η κόλαση αιώνιον, εμφράτη το στόμα εκείνων, ήτι είναι παραλόγος λέγουσιν ότι έχει τέλος η κόλαση, διότι το αιώνιον ουδέν έτερον σημαίνει ημί το ατελεύθητον. Εάν η ασπλαχνία του Θεού δια των πρόσχερων κόπων της αρετής εισάγει στην βασιλείαν την αιώνιον τους δικαίους, η δικαιοσύνη αυτού δια την πρόσχερον ειδονήν της αμαρτίας κολλάζει αιωνίως τους αμαρτωλούς. Αιώνιον το βραβείον της αρετής δια την ευσπλαχνίαν του Θεού, αιώνιος και η τιμωρία της αμαρτίας δια τη δικαιοσύνην αυτού. Εάν ο Θεός εδόξαζε αιωνίως και εκόλαζε προς καίρος, εν ήργη μόνον η ευσπλαχνία αυτού, έμεινε δε αργή η δικαιοσύνη. Τούτο δε εστίν αδύνατον, επειδή όσον ο Θεός εστίν ευσπλαχνός, τόσου τον εστί και δίκαιος. Άπειρος και η ευσπλαχνία, άπειρος και η δικαιοσύνη. Όταν δε και η βασιλεία και η κόλαση υπάρχουν στην αιώνια, τότε επίσης ενεργεί και της ευσπλαχνίας το έλεος και της δικαιοσύνης η ισότης, τότε συνέρχεται η ευσπλαχνία και το έλεος μετά της κρίσεως και δικαιοσύνης κατά τον Ιεροψάλτην ως της έψαλεν. Έλεος και κρίση να σω μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Ενώ την ημέρα εκείνη και την ώρα όταν μελώμεν πάντες γυμνήκεως κατακρίτη το αδέκαστο
σπασθάθα σχετικά με τα παραπάνω, ο Όσιος Πατήρ ημών Εφραίμος Ήρος προσθέτει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν αδελφοί μου, εις το σύντομον τούτων καιρών, ας μην αμελήσομεν εντάφτα αγαπητοί μου, δια να μην μεταμεληθόμεν εις ατελευτή του αιώνας, όπου δεν θέλω συνοφελήσει δάκρυα και στεναγμή, όπου δεν είναι μετάνοια. Λοιπόν, εν τη μετανία ημών αγαπητοί μου, άγγελοι και αρχάγγελοι χαίρουσιν, εν δε τη ραθυμία ημών, ο εχθρός χαίρει. Σπεύσατε τέκνα μου ποθινά, σπεύσατε, ή να εγώ εφρανθώ εις ημάς και ημείς εις εμέ εις αιώνα αιώνος. Προσποιήπτω εις ε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, χάρισον εις εμέ και εις πάντας τους αγαπώντασε, δια να σε είδω με τα δόξης εν τη βασιλεία σου και κληρονομήσω αυτήν μετά τον ποθούντον σε Κύριέ μου και Δέσποτα. Αγαπητοί μου, εάν αμελήσομεν εν το βραχή τούτο καιρό, δεν θα έχομεν απολογίαν κατά την φοβεράν εκείνην ημέραν, διότι δεν θέλομεν εύρη πρόφασιν περί των αμαρτιών ημών. Διότι αφού ο Κύριος και σωτήρ ημών κατέβει επί της γης προς ημάς, πάσα πρόφαση ημών ελείπει. Εχάρισεν εις ημάς την αιώνιον ζωήν δια της ελεύσεώς του. Ήμεθα εχθρή και εφιλιώθη εφημών. Ήμεθα γίνη και γίναμεν επουράνη, θνητή και ονομάστημεν αθάνατη. Ιή σκότους και γίναμεν ιή φωτός, εχμάλωτη και ηλευθερώθημεν, δούλη αμαρτίας και απειλάγημεν, πτωχή και επλουτίστημεν, απολωλώτες και ευρέθημεν, άδικοι και δικαιωθήκαμεν, ουχή ηλεημένη και ηλεήθημεν, εσκορπισμένη και συνήχθημεν, γη και σποδός και ιή Θεού εγίναμεν, γυμνή και εσκεπάστημεν, εγίναμεν κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του μονογενούς αυτού Υιού. Ταύτα πάντα λοιπόν γινώσκοντες, ας μη αποκτήσομεν ουδέν επί της γης αγαπητοί μου αδελφοί, έκαστος εξ ημών κατά την ημέραν εκείνην, μέλη να δείξει ποιαν αρετήν απέκτησεν εντάφθα, ή ποιους πόνους υπέμεινεν, ή ποιαν άσκηση, ή ποιαν εγκράτειαν απέδειξεν. Άρα νους υπέμεινεν, και αδελφοί μου, όταν δεικνύωσιν οι μάρτυρες τα τραύματα των εκισμών και βασάνων, και οι γενναίοι ασκητέ την άσκησιν και την εγκράτειαν αυτών, και την υπομονήν και την θλίψην αυτών και την ακτιμοσύνην αυτών. Άρα η ράθυμη και η οκνηρή ή της θέλουση καυχηθεί εις την χαυνότητα αυτών και εις την ραθυμίαν αυτών και την απώλειαν αυτών. Ουέ εις αυτούς ότι μέλησαν κακώς, ουέ εις αυτούς ότι εραθύμησαν. Έλθετε αδελφοί, ας προσπέσομεν εις αυτών, ας πενθήσομεν και ας κλάψομεν ενώπιον αυτού με τα θάρρους, δια να φωτίσει τας ψυχάς ημών. Κατανοήσατε τας μεθοδίας του εχθρού ημών και του εναντίου και μισοκάλου, διότι βάλει έμπροσθεν ημών ολισθήματα και σκάνδαλα και βλάβην εκ της πολυκτιμοσύνης, περισπασμών εις τας κοσμικά πράγματα και ειδονήν σαρκικήν, έτι δε και πολυχρονίαν ελπίδα δια την παρούσαν ζωήν, δηλίαν εις την άσκησιν και οκνηρίαν εις τας προσευχάς, ύπνον εις την ψαλμωδίαν, ανάπαυσιν σωματικήν. Όσον εκείνος σπουδάζει, το σούτον ημείς αμελούμεν και ραθυμούμεν. Όσον εκείνος ενεδρεύει, το σούτον ημείς αδιαφορούμεν, γινώσκοντες ότι η ημέρα ημών εκολοβώθησαν και ο καιρός έφθασε και ο Κύριος της δόξης έρχεται με τευπρεπίας της ωραιότητος αυτού και με τα φοβερών δυνάμεων της βασιλείας αυτού δια να αποδώσει εις έκαστον κατά τας πράξεις αυτού. Φοβούμαι, αδελφοί μου, μήπως εις ημάς επληρωθεί ο λόγος του Κυρίου ο λέγον, θα έλθω συν εξ Ανατολών και Δυσμών και Βορρά και Μεσημβρίας και θέλουσι καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, ημείς δε θέλετε εκβληθεί έξω. Παρακαλώ σε του φωτός, της αληθείας Χριστέ, γέννημα του ευλογημένου Πατρός, χαρακτήρ και απάβγασμα της υποστάσεως αυτού, ο καθήμενος εκ δεξιών της μεγαλοσύνης αυτού, ακατάληπτε ιέ και ανεξιγνίαστε Χριστέ
και ανεξερεύνητε Θεέ, καύχημα και χαρά εις τους αγαπώντεσε, ζωή μου Χριστέ, σώσον με τον αμαρτωλόν εν τη βασιλεία σου, ο κοπιών εργάτης προσδοκά να λάβει τους μισθούς αυτού. Ήμοι ότι κοπιάζει η γλώσσα μου εις δοξολογίαν, αλλά όπως έπραξα μη μου ανταποδώσεις κατά τα έργα μου, αλλά σώσον με δια την χάρη σου και εκτήρησόν με δια της ασφλαχνίας σου, ότι εσύ ευλογημένος και δεδοξασμένος εις τους αιώνας. Αμήν.